Κοντά σας φίλες και φίλοι, ζωντανά από την τηλεόραση Κίδων και πολύ γρήγορα, μέσα, μέσα, δεν χάνουμε χρόνο, συνεχίζουμε. Πάμε, συνεχίζουμε μουσική. Το όμορφο Συριάννη μας. Ξενοψώνει να φά, με ξενοψώνει.
κρατούμε, αυτά κρατούμε την τιμή. Όσο βαριά και να, ναι, όσο βαριά και να, ναι. Στο μετερίζει θα ανθρωπιάς, στο μετερίζει, στο μετερίζει θα ανθρωπιάς. Ο κύριος Μάρκος Καφάτος μας παρακολουθεί συνήθως, λέω συνήθως γιατί σήμερα μας έγραψε από το Λος Άντζελες Αμερική. Μας βλέπει μέσω διαδικτύου ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το ίντερνετ και θα μας δείτε λέει στην επανάληψη. Βλέπετε άνθρωπος, ο Μερακλής, ο Μογενής. Μας εύχεται λοιπόν καλή χρονιά. Ναι. Ευχόμαστε με τον ελληνισμό που ζει στο εξωτερικό να έχουμε αντάμωση, μια καλή αντάμωση. Δηλαδή τους περιμένουμε να γυρίσουν, τους περιμένουμε και εμάς να μας εκαλέσουν. Τους ευχαριστούμε γιατί κρατούν άλλη μια Κρήτη. Έτσι, το έχουν πει κι άλλοι πολλοί, το λέω κι εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι κρατούν άλλη μια Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Και να είναι καλά, γιατί προσφέρουν πάρα πολλά. Έτσι, να είναι καλά. Και τους ευχαριστούμε όλους. Κάθε φορά δεν τους ξεχνάμε, τους αγαπάμε. Μας εύχεται λοιπόν καλή χρονιά με υγεία και χαρές σε όλους. Έτσι γράφει ο κύριος Μάρκος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή βραδιά. Έχουμε και από το Γιάννη το Μακρυδάκι. Γεια σου, κουμπάρε, χρόνια πολλά. Και να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα με τον ήχο. Μας ενημερώνουν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, λόγω κακοκαιρίας πιθανόν, του κακού καιρού. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το μόνο που δεν μπορούμε. Τη συντροφιά σας χαίρομαι, τη συναναστροφή σας. Άχι και να τα μπορετώ, να ήμουν εκιά μαζί σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, χαιρετισμούς και μόνο επιτυχίες στο φίλο μου το Μανώλη και το συγκρότημά του, λέει ο Γάσπαρης Τέλειος από το Ρέθυμνο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά, καλή χρονιά να έχεις. Η Μαρία Δραμουντάνη μας λέει χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλές εκπομπές, συγχαρητήρια στο συγκρότημα και πάντα επιτυχίες. Από τη χιονισμένη για Βαρβάρα. Να είναι καλά, χαιρετισμούς. Να πούμε χαιρετισμούς εμάς στον τόπο μας, στο Ηράκλειο, στις Στέρνες, στα Νόγια που είναι η γυναίκα μου και μας βλέπει, να είναι καλά. Αυτά. Έτσι λοιπόν, ο Γιάννης ο Βρέντζος από Ανόγια τώρα. Αυτό το μήνυμα θα διαβάσω του Γιάννη. Χρόνια πολλά, Γιάννη, την επιθυμείς. Καλησπέρα από τα χιονισμένα Ανόγια. Γλίτωσε αυτό βέβαια γιατί χιόνισε λόγω στο χωριό. Αλλιώς θα δεν ήταν πάει. Τη θέλουμε τους χαιρετισμούς και τα χρόνια μας πολλά. Να είναι καλά. Μας παρακολουθούν. Χαιρετίζει λοιπόν, χαιρετίσματα στην όμορφη παρέα σας. Άντρες που έχουν ψυχή και που καταλαβαίνουν. Ή ζουν ελεύθεροι ή αλλιώς για ελευθεριά πεθαίνουν.
Γιάννη. Ευχαριστούμε. Πολύ όμορφα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πριν συνεχίσουμε, μια που μας είπε ο Αντώνης έτσι για την καταγωγή, να πούμε δύο λόγια για εσάς, να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Είπες λοιπόν, μόλις μας ήρθατε από το Ηράκλειο, γεννηθήκατε στις Στέρνες. Στέρνες Μονοπατσίου. Έτσι, ναι. Υπήρξαν επιρροές. Πώς ξεκινήσατε, πώς ασχοληθήκατε έτσι με την παραδοσιακή μουσική? Επιρροές. Επιρροές ήταν πολλές. Τι να πω, τα έχω πει και άλλες φορές. Δεν πειράζει, για όσους δεν γνωρίζουν, Αντώνη μου. Καλό είναι. Κάποιες φορές λέω ότι για να βγάλεις κάποια συναισθήματα πρέπει να έχεις βιώματα. Αληθινά συναισθήματα. Εγώ πιστεύω πως έχω. Μεγάλωσα δίπλα σε ανθρώπους που μου προσφέραν αγάπη. Πολύ αγάπη. Και όχι μόνο, μου περάσανε μέσα το μικρόβιο της μουσικής. Με το τραγούδι το απλό, όταν ήμουν κοπέλι, σιγά σιγά εγώ αυτά πήρα και προσπάθησα να πιάσω το μαντολίνο για να παίξω σιγά σιγά. Είναι κι άλλα πολλά που δεν με άλλη με εκπομπή να τα πούμε. Ναι, οπότε. Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό που λέει, σωστά. Και με τον αδερφό σου λοιπόν ταιριάξατε όμορφα. Έτσι, ναι, και πέστε σα καμαρών και αδελφέ σα και οι γονεί σα όλοι. Και όχι μόνο πιστεύω. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Δεν βλέπει τι όμορφη παρέα μα έφερε και άλλοι τόσοι μα παρακολουθούν και μηνύματα στέλνουν. Να είναι όλοι καλά. Έτσι, Μανώλη μου. Όλα καλά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Τι θα ακούσουμε? Θα πούμε τώρα ένα κομμάτι το οποίο θα το γράψουμε στην πρώτη μας δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζεται σιγά σιγά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει άλλη μια φορά στον αέρα, σε μια παλιά εκπομπή. Θα το ξαναπαίξουμε και σήμερα, να το χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω να το αγαπήσει, να αγαπήσει εμάς, να αγαπήσει τη δουλειά που θα κάνουμε, πρώτο Θεός όταν βγει. Και θα πάμε να το ακούσουμε τώρα. Σε πληγώσες πόσες καρδιές σε πληγώσες
επόμενα να σ' αγαπώ. Στον κόσμο μονάχος μου, άιντε σαν μάνα μάν. Στον κόσμο μονάχος μου. Άστε καλά. Πολύ όμορφο τραγούδι. Αλήθεια μας άρεσε. Να πω τις μαντινάδες. Ναι. Η πρώτη μαντινάδα είναι του Καλομήρη του Λιόντα. Λέει, δεν θεραπεύονται οι καρδιές που μυστικά πονούνε. Κοιμούνται με τα βάσανα και με καημούς ξυπνούνε. Και η δεύτερη είναι δική μου. Με βοήθησε λίγο ο Σαμολογιώργης, ο κουμπάρος μου. Λέει, πόσες καρδιές επλήγωσες στο πέρασμά σου φως μου. Και επόμενα να σε αγαπώ στον κόσμο μοναχός μου. Να είστε καλά. Πολύ δυνατή λοιπόν η πρώτη γεύση. Με το καλό ευχόμαστε να κυκλοφορήσει η πρώτη δισκογραφική σας δουλειά. Αλήθεια. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Για τώρα έτσι για λίγο. Θα λείψουμε από κοντά σας και επιστρέφουμε.